Για πάμε λίγο σε αυτό, γιατί πραγματικά μας τσίγκλησε πολύ το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Έχουμε μία γέφυρα που είναι γκρεμισμένη από το 2016. Όχι. Όχι. Έχουμε μία γέφυρα η οποία έπεσε το 2016 γιατί ναι. έβρεχε για 26 ώρες. Ναι. Παραδόθηκε σε χρόνο εξπρές κατά τα λεγόμενα τότε του κυρίου αγοραστού μετά από 15 μήνες. Τη δώσαν στην κυκλοφορία Απρίλιο του 2017. Ναι. Και ξαναέπεσε τώρα με τον Ντάνιελ. Και μάλιστα είπαν ότι ήταν ένα έργο εξπρές που κατασκευάστηκε σε χρόνο εξπρές. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα από δημόσια υπηρεσία και ξαναέπεσε τώρα με τον Ντάνιελ. Φαντάζομαι τώρα βέβαια μας είπαν από έπεσε... από τον Ντάνιελ μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα, φαντάζομαι. Α, ναι, κάτι μαγικό. Δεν ξέρουμε αν αυτό το έργο έχει παραλυφθεί το 2017. Τι εννοείται? Δηλαδή, όταν έγινε, μας είπαν ότι εσείς περνάτε τώρα από πάνω, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε το υπόλοιπο έργο, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να κάνουμε τη διαμόρφωση της κήτης, την προστασία της γέφυρας κτλ. Δεν έχουμε ιδέα αν έχει παραλυφθεί. Δηλαδή, επίσης, κάτι που δεν μάθαμε. Να πούμε κάτι στον κόσμο. Η παράδοση ενός έργου σημαίνει ότι ελέγχθηκε, πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας, ότι έχει ολοκληρωθεί όπως πρέπει σύμφωνα με τη σύμβαση και ούτω καθεξής. Ναι. Δηλαδή, ασφαλές. Μπράβο. Ένα έργο που δεν έχει παραλυφθεί, δεν έχει παραδοθεί, δεν έχει παραλυφθεί από το δημόσιο, από το κράτος ή τους φορείς του κράτους, δεν μπορεί να μην είναι και ασφαλές. Ή να μην έχει γίνει. Εμείς το είδαμε. Και όπως προέκυψε λοιπόν ακριβώς, αυτό θέλω να πω, ξαναέπεσε η συγκεκριμένη γέφυρα. Ναι, τώρα έχει πάθει καθίζηση. Δεν μας επιτρέπουν να περάσουμε από πάνω. Μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε ένα δρόμο, έναν αγροτικό δρόμο. Αυτή η γέφυρα δεν εξυπηρετεί μόνο τη Διάβα, να πούμε κάτι σημαντικό. Εξυπηρετεί 30 χωριά του Ορεινού Όγκου, του Δήμου Μετεώρων. Ναι. Τα οποία πέρα από ότι είναι αποκομμένα από το Δήμο Μετεώρων αυτή τη στιγμή, έχουν και άλλα πολλά προβλήματα γιατί έχει πέσει το βουνό στο κεφάλι τους μετά τον Ντάνιελ. Οι άνθρωποι είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Άρα εκεί εσείς... μένουν κτηνοτρόφοι. Ναι, εσείς για να κάνετε τα βασικά. Πώς κάνετε τα βασικά, πώς έχετε προμήθειες, πώς έχετε κινήσεις, πώς κινείστε. Αυτό. Να πάτε σε ένα νοσοκομείο, να το πω έτσι, ξέρω εγώ, μη γέννητε. Την καθημερινότητα την αυτονόητη για όλους εμάς. Ναι. Ωραία. Ήμασταν 4 χιλιόμετρα από Καλαμπάκα πριν. Ναι. Τώρα είμαστε 17 και 17.34. Αλλά μην έχετε στο μυαλό σας τους δρόμους που χρησιμοποιείτε εσείς στην Αθήνα. Ναι. Είναι ένας αγροτικός δρόμος, στον οποίο κάνανε σε κάποια σημεία του διαγράμμιση πριν από λίγες μέρες, γιατί σε όλα δεν γίνεται, είναι πολύ στενός ο δρόμος, χρειάζεται διαπλάτυνση. Έχουν γίνει ως τώρα 5 τροχαία, ευτυχώς όχι θανατηφόρα, και εκεί πέρα. Ξυπνάς το πρωί να πας τα παιδιά σου στο σχολείο, εντάξει, και σου βγαίνει μπροστά μπετονιέρα, απορριμματοφόρο, φορτηγό, αυτοκίνητο, τρακτέρ, αγροτικό και από την απέναντι πλευρά ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή, παίζουμε τη ζωή μας κορώνα γράμματα καθημερινά και είναι πραγματικό γεγονός, δεν είναι υπερβολή. Δηλαδή, έχετε κάποια απάντηση από τη νέα περιφέρεια, τον νέο περιφερειάρχη, τον κύριο Κουρέτα, τι θα γίνει, αν θα γίνει, πότε θα γίνει? Γιατί είστε αποκομμένοι στην ουσία από το κεφαλοχώρι της περιοχής και μην ξεχνάμε τα Μετέωρα ή και η Καλαμπάκα. Τουρισμός. Έχει απίστευτο τουρισμό. Α. Όλο τον χρόνο. Ήμασταν ένας τουριστικός προορισμός. Τώρα έχουμε καταντήσει η ακριτική Διάβα. Είμαστε ένα χωριό το οποίο έχει πολλές επιχειρήσεις. Έχει γύρω στις 25 με 30 επιχειρήσεις. Από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εστιατόρια. Έχει κλείσει ήδη μία και όλοι μαζί λέμε πότε θα είναι η επόμενη. 7 οικογένειες έχουν φύγει από το χωριό, μένουν στην Καλαμπάκα, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με το καθημερινό. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι εγώ για την οικογένειά μου έχουμε 3 κόρες, έτσι. Η οικογένειά μου έχει επιβαρυνθεί επιπλέον με 800 ευρώ το μήνα μόνο για τα καύσιμα. Μόνο για τα καύσιμα. Και έχοντας σταματήσει τις μισές δραστηριότητες των παιδιών, γιατί δεν γίνεται. Που θα δεν πρέπει γίνουμε. Να πάνε στο σχολείο, τα πόδια να γυρίσουν στο μεσημέρι σπίτι, πρέπει να ξαναπάνε μετά. Μόνοι μας στον δρόμο πρέπει να είναι. Κάνουμε όλοι. Ναι. Πέρα το από κανονικό. Αυτό, κάτι που είπε. Το κανονικό. Ναι. Εμείς δεν είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Δεν είμαστε πολίτες κανονικοί. Δεν μας βλέπουν. Δεν μας ακούνε. Πραγματικά δηλαδή θέλουν να έρθουν και να κοιτάξουν τα παιδιά και τους ηλικιωμένους στα μάτια και να τους πούνε γιατί τους αντιμετωπίζουν έτσι. Τι διαφορά έχουν τα δικά μας τα παιδιά από τα υπόλοιπα? Έλα μου ντε. Γιατί δεν μπορούν να ζήσουν κανονικά? Έλα μου ντε. Και είπε ο κύριος Κολοκυθάς, τι σας έχουν πει? Να σας πω τι μας έχουν πει? Απολύτως τίποτα. Μας πετάει ο ένας τον άλλον.
Και θέλω να πω το εξής απλό. Ο κύριος Μητσοτάκης, όταν ήρθε το Σεπτέμβριο στη Λάρισα, στη σύσκεψη που έκανε στην περιφέρεια Θεσσαλίας, είπε ότι η Θεσσαλία είναι η πρώτη του προτεραιότητα. Θέλω λοιπόν να πάρει τους υπουργούς του και να τους ρωτήσει τι κάνανε. Γιατί σε εμάς δεν έχουν πει τίποτα. Δεν μας έχουν δώσει ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν μας ρώτησε κανείς πώς τα βγάλαμε πέρα αυτούς τους 5 μήνες. Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς για μας. Κάνουν μόνο ανακοινώσεις ότι θα δώσουν, θα κάνουν, θα δείξουν. Στην πράξη δεν έχουμε βοήθεια από κανέναν. Το μόνο που μας λένε είναι κάντε υπομονή. Εγώ τι θα πω στις τράπεζες στο τέλος του μήνα, τι θα πω στην εφορία, τι θα πω στη ΔΕΗ, τι θα πω στα παιδιά. Αυτοί δεν κάνουν υπομονή. Κάντε υπομονή. Κάντε υπομονή. Λοιπόν, κυρία, θέλω να σας πω και κάτι ακόμη. Ένα λεπτό. Ναι. Θέλω να σας πω κάτι ακόμη. Αυτή τη στιγμή, αυτό που συμβαίνει με τη Θεσσαλία είναι το εξής. Έχουν κάνει κάρπα και περιμένουμε το ασθενοφόρο. Η Θεσσαλία είναι η καρδιά της Ελλάδας. Έχει γίνει μια κάρπα και περιμένουν το ασθενοφόρο. Και όπως έχετε δει τον προηγούμενο χρόνο, δεν πήγε πολύ καλά αυτό με τα ασθενοφόρα. Αν σύντομα δεν γίνει κάτι, θα μείνει η χώρα. Φοβερός παραλληλισμός. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορώ να βρω καλύτερο. Έχει γίνει και το λέτε και ωραία. Βέβαια. Για να λέμε ότι κοίταξαν, προσπαθούν να κάνουν κάτι. Ναι. Αν όμως αργήσει. Ναι. Η λύση δεν υπάρχει. Άνευ λόγου. Άνευ λόγου. Κύριε Στάθη, δεν ξέρω. Κοίταξαν. Δεν έχουν κάνει. Αυτό, ναι. Έχετε δίκιο. Αυτό. Κοίταξαν. Το δεν έκανε τίποτα. Ναι. Εγώ, μ' αρέσει που το λέτε έτσι. Δεν λέει κανείς ότι αδιαφόρησαν πλήρως. Κοίταξαν προφανώς. Ναι. Ναι, αλλά πρέπει να έχουμε και επίγνωση των ρυθμών ζωής του ανθρώπου. Στο τέλος του μήνα, εσείς όπως λέτε, τι θα πέτε στην τράπεζα. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Όχι εσείς και όλοι οι άλλοι. Για τα 800 ευρώ που δίνει κάθε μήνα για κάψιμα. Ναι, όχι μόνο αυτό. Για τα 800 ευρώ και μετά λέμε γιατί ερημώνει η επαρχία. Γιατί φεύγουμε τα χωριά. Πώς θα μείνει το χωριό. Και σκεφτείτε ότι εγώ βρίσκομαι σε ένα χωριό το οποίο είναι 1.200 κατοίκων. Ναι. Σκεφτείτε τα χωριά πιο πάνω. Που είναι 100 κατοίκοι και 50. Ναι, σωστά. Σκεφτείτε τι είναι και μέσα στο χειμώνα και τι περνάνε. Να σας πω και κάτι άλλο. Αφήστε και τα χρήματα απ' έξω. Τα παιδιά. Ναι. Γιατί τα να παιδιά. Κάνουν τέτοιες αποστάσεις για να πάνε στο σχολείο και να είναι εξουθενωμένα το μεσημέρι που γυρνάνε στο σπίτι. Ας έρθουν στην Αθήνα καλύτερα. Έχουν... Άμπραβο. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Άμπραβο. Μην ξύνετε την πληγή τώρα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Γι' αυτό το λέμε. Ναι, εγώ καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε. Ένα τελευταίο προλαβαίνουμε. Βεβαίως. Αυτό. Γιατί έχω ακούσει ότι υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα. Αυτό δεν συζητάτε. Βέβαια, το υπαριθμό. Να ενημερώσω τον πρωθυπουργό τη χώρα ότι αυτές που γεννάνε από ένα παιδί και πάνω, μπορεί να πάρει τα στοιχεία και να δει, είναι οι αγρότησες. Ας έρθει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης σε μένα, που έχω κάνει 3 παιδιά, που ετοιμάζομαι να δώσω 3 παιδιά στο ελληνικό κράτος, να με ρωτήσει πώς τα κατάφερα. Και μετά θα πάει να πείσει και τις υπόλοιπες να κάνουν παιδιά. Άλλη μια αλήθεια. Εντάξει. Άλλη μια αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα ξαναπούμε. Για αυτό που κάνατε. Δεν ευχαριστείτε καθόλου. Εδώ είμαστε. Πάλι. Λοιπόν, σε λίγο να το ξαναδούμε. Προφανώς. Γιατί εσείς βγήκατε, να δούμε τα απαντήσουν και άλλοι. Ναι. Και θα έρθουν κάποιοι. Και θα μιλήσουμε και με τον κύριο Μακάρι. Κουρέτα. Να δούμε τι γίνεται. Ναι. Μακάρι. Ο κύριος Κουρέτας δεν μπορεί να σας πει κάτι γιατί του έχουν πάρει το έργο. Ο κύριος Ταχιάος μπορεί να σας πει κάτι γιατί μας ήρθε εδώ και μας έβριζε. Θα τον καλέσουμε.